αργότερα που πετάνε στον ουρανό της Ουάσιγκτον, 28.000 άνδρες στους δρόμους της πόλης για την αποφυγή επεισοδίων και για την προστασία του νέου προεδρικού ζεύγους, οδοφράγματα, χιλιόμετρα κάγκελα, ακόμη και απορριμματοφόρα με άμμο. Και είπαμε πως μπορεί να είναι κλισέ η φράση, αλλά πραγματικά η Αμερικανική πρωτεύουσα θυμίζει φρούριο για την ορκομοσία του 45ου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Πολλά άκουσε τον τελευταίο καιρό η Μελάνια Τραμπ, η νέα πρώτη κυρία. Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι σημαίνει τη εμφάνιση κέρδισε τις εκτυπώσεις. Τώρα σε συγκρίνουμε με την Τζέκη και ένα διονάση στην ορκομοσία του δικού της συζύγου το 1961, θα γίνει και λίγο. Και οι δύο πρώτες κυρίες, Μελάνια Τραμπ και Μισελ Ομπάμα, ήταν κομψότατες. Λοιπόν, ναι, μπράβο, ναι, το δώρο. Εκείνο το δώρο, ναι, εκείνο το μπλε κουτί που ήταν ουσιαστικά στα χρώματα της ίδιας της. Όταν υποδέχθηκε το ζευγό που ήταν από τη γνωστή αλυσίδα Tiffany. Από το breakfast τα Tiffany's. Μάλιστα, ενδιαφέρον. Α, είχε, ενδιαφέρον. Βέβαια, λίγο μετά την παράδοση αυτού του δώρου, αυτό το δώρο εξαφανίστηκε, κανείς δεν κατάλαβε από τα πλάνα πότε έδωσε σε κάποιον, ναι, για να το μεταφέρει. Λοιπόν, πρόσεξε, έχει ενδιαφέρον τώρα αυτό που θα πω. Λοιπόν, διαγράφημα από το Αθηνικό Καρτελείο Ειδήσεων. Το επικίνδυνο κλίμα κατά της αστυνομίας στην Αμερική είναι λάθος. Η κυβέρνηση Τραμπ θα το τερματίσει, γράφει η ανακοίνωση που ανέβηκε στον ιστότοπο www.whitehouse.gov. Στο ίδιο κείμενο επαναλαμβάνεται ότι η δέσμευση του Τραμπ να χτίσει ένα τείχος, επαναλαμβάνεται μάλλον η δέσμευση του Τραμπ, με συγχωρείτε, να χτίσει τείχος για να σταματήσει την παράνομη μετανάστευση. Και συνεχίζει. Η χώρα μας χρειάζεται περισσότερη επιβολή του νόμου, περισσότερη δέσμευση της κοινότητας και πιο αποτελεσματική αστυνόμευση. Αυτή η ανακοίνωση λοιπόν ανέβηκε στην ιστοσελίδα του Λευκού Οίκου λίγες ώρες μετά την τελετή ορκομοσίας. Υπενθυμίζουμε ότι η αστυνομία βρίσκεται στο στόχαστρο πολλών οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αφροαμερικανικής κοινότητας, διότι δεν είναι για τα περιστατικά βίας και οι θάνατοι που έχουμε σε πολλές πόλεις και οι βίαιες διαδηλώσεις που ακολουθούν κυρίως Αφροαμερικανών. Η κυβέρνηση Ομπάμα έλαβε κάποια μέτρα. Φαίνεται πως με την πρώτη του κίνηση ο νέος πρόεδρος στηρίζει την αστυνομία και εκτιμά πως κάνει καλά τη δουλειά της και θα βρίσκεται στο πλευρό της όπως δηλώνει. Το καταγράφουμε και αυτό. Είναι ένα από τα πρώτα μηνύματα που έχουν τη σημασία τους. Να και ο κόσμος που έχει συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσει αυτή την ιστορική στιγμή. Καμία σχέση αυτή η εικόνα με την εικόνα που είχαμε πιο πριν κοντά στο Καπιτόλιο με τους αντιεξουσιαστές. Βέβαια, τώρα αυτή είναι η εικόνα χαράς και είναι οι υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι τον καλωσορίζουν και του εύχονται καλή θητεία. Δεν μπορούμε να πούμε αν ο κόσμος είναι πολύ λίγος, τα πλάνα πάντως έχουν. Και το κόσμο, δεξιά και αριστερά της λεωφόρου. Αλλά τα αμερικανικά δίκτυα επιμένουν ότι είναι αρκετά κενά σημεία. Και πολύ λιγότερος ο κόσμος σε σχέση με αντίστοιχες τελετές του παρελθόντος. Δεν υπάρχει ο ενθουσιασμός που κάπου